Ο μικρός Γιώργος είναι ένα παιδί που αισίως σε δύο μήνες ο γιος της. Ναι. Κλείνει... Τα πέντε. Τα πέντε. Αυτό το παιδί δεν είναι βαφτισμένο. Δεν βαφτίστηκε ακόμη. Εκτός και αν το έχετε βαφτίσει και επειδή δεν θέλετε να πληρώσετε, δεν μας έχετε καλέσει. Δηλαδή με τυχόν και δεν ξέρετε. Το βαφτίσετε κρυφά. Όχι, βρε παιδί μου, απλά κάποια στιγμή επειδή αργήσαμε. Μα τρία χρόνια μου το λες αργήσαμε. Ναι, αλλά είχε φτάσει σε ένα. Τέλος πάντων, σε μια ηλικία που θα ήταν λίγο άγριο αυτό για το παιδί. Οπότε είπαμε, ας καταλαβαίνει πια, να του εξηγήσουμε τι είναι και μετά να το βαφτίσουμε. Σου έφερα ακριβώς να το εξηγήσουμε τι είναι και να δεις τι έχεις να πάθεις εσύ. Oh. Θα σου δείξω έναν άλλον άνθρωπο, Έλληνα, διάσημο, τον Ζάκα Λιφιανάκη, που τον βαφτίσαν 5 χρονών. Κοίτα. I mean, baptized in the Greek Orthodox Church, you know, with the whole naked baptism thing. And in the Greek Church, they... I don't know, were you baptized yeah. Naked? Yeah. How old were you? I don't remember. It was before I was 20, though. I know that. Yeah, I was 5. Ooh, that's a little late. It was a little, naked. And it was my first hard on. At 5. At 5. Well, that's a good terrible, time. Terrible timing. Εντάξει, τώρα να μας συμβεί και αυτό, τι να πω. Το Γιωργάκη τον κυνηγάς από πίσω έτσι για να μαθαίνουν και οι μανάδες. Γιωργάκη, το μπουφανάκι, βάλε μην κρυώσεις. Εντάξει, όταν φυσάει και κρυώνει δεν θα φωνάζω. Φωνάζεις έτσι, ωραία αυτό που και στην αυλή άμα τρέχει, ας πούμε το. Φωνάζω, ναι, φωνάζω. Πιο πολύ τι φωνάζει, στο Γιώργο ή στην κόρη σου? Στην κόρη μου. Στην κόρη σου, ναι. Καλά τι κάνει. Γυναίκα είναι, πρέπει να ακούει. Είναι πιο αντίθεση. Ο Γιώργος με ακούει περισσότερο. Ναι. Ναι. Καλά, περίμενε λίγο ακόμα. Για να δω. Περίμενε άλλα τρία. Μετά θα σου πω ότι θα σε ακούει. Ναι. Προς το παρόν. Σε σένα είναι κολλημένο τώρα, δεν είναι στον Τέμι ακόμα. Σε μένα είναι, ναι. Και το αγοράκι είναι μικρά. Μέχρι όχι, το 8-9. Ναι, 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 το ξέρω. Μετά πάνε με τον παπά του. Εντάξει, ναι. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Σου πω εγώ τι μας είναι. Μετά. Είμαι πολύ ερωτευμένη με το γιο μου. Άντε κι άλλοι. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Κοιτάξτε. Γιατί είσαι ερωτευμένη, για να το πάω εκεί που θα σου εξηγήσω. Με την κόρη μου έχω μία σχέση, δηλαδή λείπω σε ταξίδι. Η κόρη μου μου λείπει περισσότερο. Mm. Έχω την ανάγκη να τη μιλάω περισσότερο. Έχω έναν άλλο συναισθηματικό. Εντάξει, συνεννοείσαι και περισσότερο, είναι μεγαλύτερο κορίτσι. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Συναισθηματικά αισθάνομαι ότι ακουμπάω περισσότερο πάνω στη Μελίνα. Πιο πολύ νοιάζομαι. Δεν... Ξέρω ότι ο μικρός είναι πιο ανεξάρτητος, ναι. Πιο. Στη Μελίνα. Αλλά το γιο μου, όταν τον κοιτάζω, αισθάνομαι ότι λιώνω, ρε παιδί μου. Είναι μια άλλη σχέση. Άλλη σχέση μάνας με γιο.